Και ξεκινάμε με το Στέλιο. Απειλητικά. Όχι, δά. Θεατρικά, ας πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραίο παλτό. Από το μαγαζί μου. Τώρα, κοίταξε, αυτή η φόρμα δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσει. Ξέρεις τι, μου κάνει σαν ρούχο σκηνής. Σαν ρούχο παράδειγμα. Δηλαδή, εκεί που πας στο musical, μπορεί και κάποια να είναι εντυμένη έτσι. Δεν το λέω με θετική. Μου φαίνεται όχι θεατρικό, μου φαίνεται ότι είναι ένα όντως κοστούμι. Δηλαδή και το υλικό μου φαίνεται σαν να είναι για ξέρεις, αυτά τα εύκολα υλικά που είναι λίγο φαντεζί, που κάνουν τα κοστούμια των χορευτών, των κομπάρσων, των. Να μην πω αποκριώ. Μην φαίνεται, το πείτε, ναι. Κρίμα είναι η κοπέλα που το φτιάξε. Κοίταξε, σαν πατρόν δεν είναι κακό. Εντάξει. Είναι επιλογή υλικού που του δίνει ένα χαρακτήρα. Είναι αυτή η γαλάδα που έχει. Χορευτικό. Okay, ναι. Κοστούμιου, ας πούμε. Και δεν επιδέχεται και. Όχι, μάλλον επιδέχεται styling. Όμως είναι πολύ λαμπερό αυτό. Το φουστάκι και η ζώνη χάρνες που επέλεξες είναι λίγο ματ. Τίποτα δεν απογειώνεται. Και η τσάντα είναι άσχετη. Δεν μου αρέσει. Δεν, όντως, δηλαδή. Ορίστε. Το δεν το κανονικό. Ναι. Δεν έπαιξε ρόλο και αυτό που έκανα και εδώ, το τίναγμα, τίποτα δεν έπαιξε ρόλο. Για να το περίμενε, γιατί δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί απέναντι σε αυτό ο κύριος Πουλός. Το τίναγμα δεν παίζει ρόλο. Το ξέρω, μωρέ, αλλά είπα μήπως. Κάπου κάτι. Ωραίο το τσα, ωραία αυτή η φόρμα που φοράς. Αν είχαμε ένα θεματικό γκαλά, 80's, θα ήταν τέλεια χωρίς το φουστάκι και το. Το χάνες. Το χάνες που φοράς θα ήταν τέλεια. Πραγματικά τέλεια. Η αλήθεια τι είναι τώρα, ότι έχεις κάνει και το μαλλί έτσι, αν έβαφες, δηλαδή χωρίς το παλτό, καλά την τσάντα την ξεχνάμε, το ξέρεις κι εσύ. Πραγματικά είναι λίγο σαν στολή, γιατί αν είχες βάψει και την μουρίτσα σου την όμορφη χρυσή, θα σου νόταν και δένιος από το μάγο του Οζ. Πραγματικά κάνει στολή. Δηλαδή, σου αρέσουν τα θεατρικά, αλλά αυτή η φόρμα ή θα είναι μια disco queen, ωραία, με make-up, με χίλια, με make-up, να είναι full. Ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Πάντως, όχι αυτό, Απολιών μου. Δεν με βλέπετε στο musical, δηλαδή. Να παίζεις. Σήμερα, ενώ είναι πολύ εντυπωσιακή η πρώτη εικόνα όταν σε δει κάποιος, μη γνώστης μόδας, η δεύτερη ανάγνωση έχει πάρα πολλές αστοχίες από λίγο μου σήμερα. Αλλά ξέρω εσύ, εσένα τι σου αρέσει. Και είσαι και πολύ θεατρική, βρε παιδί. Το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Ρε, τι πάθαμε σήμερα. Σοφία. Από λίγο, εγώ θεωρώ ότι αυτό το look μπορείς να κάνεις με επικιότερα πράγματα να το κάνεις πιο ανεβασμένο. So, θεωρώ αν έβαλες maybe ένα ζευγάρι like λεπτά καλσόν από πάνω από το κάτω μέρος να κάνεις το πόδι σου πιο σκοτεινό. Να βάλει πάνω από αυτό καλσόν για να θαμπώσει λίγο. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Maybe θα είχαν και γελάδα ακόμα και θα ήταν cool και δεν θα ήταν τόσο με τι παπούτσι όμως τότε. Maybe το ίδιο ή maybe πιο ψηλό. Ψηλή μπότα. Okay, το ακούω, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Broadway, baby! Εντάξει, κατάλαβες. Σου έχω πει ότι το σύμπαν προσπαθεί να σου δείξει ότι δεν μη πρέπει. Μη φύγεις από την πόλη σου. Να βγαίνεις από το όριο του νόμου Θεσσαλονίκη. Εγώ το ρισκάρω. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. 7,6 είναι τελική βαθμολογία.